Κύριε της κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, οι εργαζόμενοι και οι αυταπασχολούμενοι επαγγελματίες στον τουρισμό και επιστημό βρίσκονται σε δεινή θέση. Η ευθύνη είναι της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων. Πληρώνουν τις συνέπειες της ταξικής διαχείρισης της πανδημίας από την κυβέρνηση με βάση τις ανάγκες των εργοδοτών. Θέλουμε να θέσουμε για μια ακόμα φορά την επίγουσα ανάγκη μέτρων προστασίας των εργαζομένων στον τουρισμό και επιστημό, καθώς και των αυταπασχολουμένων επαγγελματιών που καταστράφηκαν ή βρίσκονται στα πρόθυρα της καταστροφής. Σταματήστε επιτέλους να μπουκώνετε με ζεστό χρήμα τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και διασφαλίστε το εισόδημα των εργαζομένων και των αυταπασχολουμένων την αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών τους. Γι' αυτό απαιτούμε για τους εργαζόμενους, η εργοδοσία και το κράτος να καλύψουν το εισόδημα των ανέργων, των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και τον εμπιστησμό. Να καταργηθούν όλες οι αντεργατικές διατάξεις των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Να δοθεί επίδομα ενεργείας για όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αναστολή πληρωμών σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, τράπεζες, εφορία. Μείωση ενοικίου και απαλλαγή από δημοτικούς φόρους, τροφεία και τέλη. Να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις στα λαϊκά νοικοκυριά. Να ακυρωθούν οι χιλιάδες απολύσεις που έγιναν μέχρι σήμερα, να απογορευτούν για το επόμενο διάστημα, να μην εφαρμοστεί η εκπεριτροπή στην εργασία, καμιά αρνητική αλλαγή στις συμβάσεις εργασίας, να τηρηθούν υποχρεωτικά όλες οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις στα ξενοδοχεία και στα επιστημιστικά καταστήματα. Για τους αυταπασχολούμενους επαγγελματίες, να ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, ώστε να επαναταχθούν οι επαγγελματίες του κλάδου και γενικά οι αυταπασχολούμενοι σε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, με παράλληλη κατάργηση του ένφια και του τέλους επιδιδεύματος αρχής γενομένης σε το εισόδημα του 2019, ώστε οι προβλεπόμενες αναστολές να έχουν ένα στοιχειώδες αντίκρισμα. Να απαλλαχθούν από τις εισφορές ατομικής ασφάλισης για τους μήνες που επιβλήθηκαν τα μέτρα αναστολής χωρίς αλλίωση των στεξιδιωτικών τους δικαιωμάτων. Να απαλλαχθούν από την καταβολή δημοτικών τελών για τους μήνες που ισχύουν έκθετα μέτρα. Να εξασφαλιστούν φθηνότερα τιμολόγια και να απαγορευτούν οι διακοπές για ρεύμα νερό για τους επόμενους μήνες. Να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί κατασχέσεις κάθε μέτρο αναγκαστικής σύσπραξης για χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες για όλους καταρχήν μέχρι το τέλος του χρόνου. Να παραγραφεί μέρος των ήδη συσσωρευμένων χρεών σε εφορία και τράπεζες, καταρχήν τόκι πρόστιμα αλλά και μέρος του κεφαλαίου. Να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής χωρίς πολυδέδαλες διαδικασίες, υποχρεώσεις, καταβολής ΦΠΑ και άλλα, προστάτοντας αυτό και τους αυταπασχολούμενους χωρίς προσωπικό. Να δοθεί επίδομα ενεργείας σε όλους όσους δεν καταφέρουν να ανοίξουν τις μικροεπιχειρήσεις τους ή τις έχουν κλείσει χωρίς προϋποθέσεις που οδηγούν στον αποκλεισμό της πλειοψηφίας τους από αυτό. Σταματήστε να παίζετε στη ρουλέτα των κερδών την υγεία του λαού με υγειονομικά πρωτόκολλα προσαρμοσμένα ή εφαρμόσιμα, λέξη ΣΥΚ που υπόθηκε τώρα τελευταία, όπως παρουσιάζονται για την ικανοποίηση των αναγκών των μεγάλων tour operators, των τουριστικών ομίλων, των αεροπορικών εταιριών και των εφοπλιστών. Τώρα, άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να γίνουν δωρεάν τεστ για COVID-19 σε όλους τους εργαζόμενους. Στηρίζουμε τους αγώνες και καλούμε σε μαζική συμμετοχή για να μην πληρώσουν ξανά την κρίση, να διασφαλίσουν την αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών τους, να σταθούν απέναντι στην αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης που ικανοποιεί τις ανάγκες του κεφαλαίου για διαρκή αντεργατικά μέτρα και μονιμοποίησή τους που θα διασφαλίζουν φτηνή εργατική δύναμη. Για όλα αυτά το ΚΚΕ με τα στελέχη του, τα μέλη του, με άλλους αγωνιστές δίνουν καθημερινά τη μάχη για την οργάνωση των αγώνων των εργαζομένων των αυταπασχολουμένων επαγγελματιών. Κύριοι, στην τοποθέτησή της στην Επιτροπή εισηγείται της πλειοψηφίας για τη Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας για τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, άργησε με το «εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος», καταδεικνύοντας τις διαχρονικές σχέσεις των δύο χωρών που στηρίζονται στην κοινή κληρονομιά, θρησκεία και πολιτισμό. Επισήμανε δε τη συμφωνία που είχε γίνει από το 1959 μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδας και του Σατάχη Τίτο και του ιδιότυπου κομμουνιστικού καθεστώτος, όπως είπε, και κάθισαν σε ένα τραπέζι για να συστήσουν από τότε την Έλληνο-Ιουγκοσλαβική Επιτροπή για την Ανάπτυξη του Τουρισμού.
Θέλουμε σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι και τότε η συμφωνία δεν έγινε για να στηριχθεί ο λαός της Γιουγκοσλαβίας. Η συμφωνία του 1959 έγινε για να στηριχθεί και να ενισχυθεί ο Τίτο που στέκονταν ενάντια στη Σοβιετική Ένωση και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Εξάλλου τότε έγιναν πολλές τέτοιες συμφωνίες με τις καπιταλιστικές χώρες για να ενισχύσουν τη δράση τους απέναντι στη Σοβιετική Ένωση, απέναντι στο σοσιαλισμό. Οι λυκοφιλίες αυτές των καπιταλιστικών χωρών, των εμπειριαστικών οργανισμών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ για να προωθήσουν τα σχέδιά τους και τις επιδιώξεις τους έφτασαν στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας με τη συμμετοχή της αστικής τάξης της χώρας μας. Ο λαός της Ιουγκοσλαβίας έζησε αυτές τις δίθεν φιλικές σχέσεις των αστικών τάξεων με βομβαρδισμούς, φωτιά και θάνατο. Σε αντίθεση με την παραχώρηση κάθε διευκόλυνσης στους σφαγείς του λαού της Ιουγκοσλαβίας, η πλειοψηφία του λαού μας έκφρασε την αλληλεγγύη του, όπως την εκφράζει και σήμερα, την αντίθεσή του στις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και των κυβερνήσεων των χωρών μελών που συμμετείχαν στο έγκλημα. Οι σχέσεις φιλία και αμοιβαίου ωφέλους των λαών καμιά σχέση δεν έχουν με τις επιδιώξεις των αστικών τάξεων, τις επιχειρηματικές συμφωνίες τους. Το ΚΚΕ σε κάθε σχέδιο νόμου, σε κάθε διακρατική συμφωνία, τοποθετείται ακριβώς από τη σκοπιά των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, η ΗΠΑ επιδιώκουν την αύξηση της γεωστρατηγικής κυριαρχίας, τη μείωση της επιρροής της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή, προωθεί συμφωνίες τέτοιες και άλλες, ώστε σε όλους τους τομείς, όπως και της οικονομίας, να απλώσουν τα πλοκάμια τους οι υπεριαλιστικοί οργανισμοί, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, σε συνεργασία με τις αστικές τάξεις των χωρών, όπως και της Σερβίας. Η εταιρεολογική έκθεση ισχυρίζεται ότι η λόγω συμφωνία είναι αποτέλεσμα της κοινής επιθυμίας των δύο χωρών για την ενίσχυση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών μέσω της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών τουριστικών αρχών και άλλα. Οι διακοπές και η αναψυχή από δικαίωμα του λαού της Ιουγκοσλαβίας που έζησε την περίοδο της σχεδιασμένης οικονομίας με τις όποιες διαφορετικές επιλογές, τις παρατηρήσεις και διαφωνίες που μπορεί να έχει κάποιος με την παλινόρθωση των καπιταλιστικών σχέσεων έχει μετατραπεί σε πανάκριβο εμπόρευμα που το αγοράζουν οι λίγοι και το στορούνται οι πολλοί, όπως εξάλλου και στη χώρα μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα στο σύστημα της ελευθερίας της αγοράς, της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, στις υποδομές της αναψυχής των διακοπών. Η Σερβία, σε αυτό το δρόμο της ελευθερίας, κίνησης του κεφαλαίου των εργαζομένων και των προϊόντων, επιδιώκει την ενίσχυση της αστικής τάξης, την ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται και στον τουρισμό. Η αστική τάξη της Ελλάδας επιδιώκει επίσης με τη συμφωνία να επεκτείνει τις κερδοφόρες επενδύσεις της και να βοηθήσει στην προώθηση της στρατηγικής των συμμάχων της στην περιοχή, την ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Οι λαοί των χωρών θα υποστούν τις συνέπειες των επιδιώξεων των αστικών τάξεων στην περιοχή, τις συμμαχίες τους, καθώς και στους ανταγωνισμούς για τις αντιθέσεις τους. Ήδη οι συνέπειες είναι μεγάλες. Οι αστικές κυβερνήσεις, στο πλαίσιο των ανταγωνισμών των οργανισμών των κρατών, στα πλαίσια της μείωσης υπερροής της Ρωσίας, προωθούν και αυτές τις συμφωνίες που σήμερα και εδώ έρχονται για ψήφιση. Το ΚΚΕ είναι αντίθετη λοιπόν στην εν λόγω συμφωνία, γιατί δεν υπηρετεί τους λαούς των χωρών, τις σχέσεις φιλίας και αμοιβαίου ωφέλους, το δικαίωμα στις διακοπές και αναψυχή, αλλά τους επιχειρηματικούς ομίλους, των οποίων οι ανάγκες τους και τα συμφέροντά τους υπηρετούνται από τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου και συγκρούονται βέβαια με τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού. Αγωνίζεται για τις πραγματικά αμοιβαίες, εποφελείς συμφωνίες μεταξύ των λαών που θα συμβάλλουν στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, όπως και του τουρισμού, της αναψυχής, δικαιώματος του λαού και όχι των κερδών του κεφαλαίου. Σε αυτόν τον δρόμο αγωνιζόμαστε και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.